προηγούμενος ολυμπιακός αγώνας σηματοδότησε ουσιαστικά και το τέλος της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Υπάρχει μια μέρα αύριο, η οποία θα είναι σαφώς πιο χαλαρή. Πώς κρίνει όλη την προετοιμασία και σε τι κατάσταση κρίνει ότι βρίσκεται η ομάδα του και ο ίδιος? Θεωρώ ότι είμαστε καλά, φτάσαμε στο επίπεδο ετοιμότητα στο οποίο θέλαμε, φτάσαμε στους στόχους που θέλαμε και πλέον πάμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Ήταν η βασική στόχη για τη δημιουργία αυτής της νέας ομάδας και ποια θεωρεί ότι είναι πλέον τα κύρια χαρακτηριστικά της? Η νοοτροπία και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας είναι ότι παλεύουμε όλοι σκληρά, δουλεύουμε σκληρά, περισσάρουμε ψηλά και πάντα το βλέμμα μας είναι προς την επίθεση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής. Ο πρώτος αντίπαλος για την επόμενη φάση, για την πρώτη επίσημη αγωνιστική φάση ουσιαστικά είναι γνωστός. Ένα σχόλιο για το ζευγάρι αυτών των αγώνων κόντρα στον Άγιαξ, τι πιθανότητες μπορεί να δίνει και γενικότερα πώς ήχησε στα αυτιά του έχοντας έναν αντίπαλο τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως θα ήταν πολύ καλή ομάδα οποιαδήποτε από τις 5 πιθανές αντιπάλους και αν επιτυχαίναμε. Θεωρώ το πιο σημαντικό για μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε και έχουμε πιθανότητες να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Όπως είδαμε και τον εκπρόσωπο του να έχετε στην προπόνηση, ξέρουμε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να φύγουν, έχει ακουστεί και το δικό του το όνομα. Ο ίδιος τι σκέφτεται και ποια είναι η πραγματικότητα σε όλα αυτά που ακούγονται? Θεωρώ ότι δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτές τις φήμες. Εγώ αυτό που κάνω είναι να είμαι συγκεντρωμένος 100% στον ΠΑΟΚ, να είμαι στην ομάδα, να βοηθήσω την ομάδα και να προσπαθήσω να δείξω τις δυνατότητές μου και την ποιότητά μου. Η περασμένη σεζόν δεν ήταν η πιο καλή ίσως για μένα και θέλω σε αυτή την προετοιμασία να φτάσω στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει να φτάσω. Δεν είμαι ακόμα σε εκείνο το σημείο. Δεν έχει ακόμα τελειώσει η προετοιμασία. Έχουμε χρόνο, αλλά αυτό που θέλω να πετύχω αυτή τη χρονιά είναι να δείξω στον κόσμο ποιες είναι οι πραγματικές μου δυνατότητες.